σήμερα είναι απερίγραπτη. Η χαρά μου σήμερα φαίνεται από παντού. Δεν μαζεύεται, δεν μαζεύεται. Και γιατί, γιατί. Είναι τρίτη σήμερα, τι σας υποσχέθηκα ότι θα γίνει τρίτη. Βεβαίως ζωντανά εδώ ο Πάπα Χρήστος μας. Καλώς το. Εντάξει, δεν μπορείτε να φανταστείτε τι αγκαλιές κάναμε πριν. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω. Λοιπόν, εδώ είναι, εδώ, εδώ. Δύο χρόνια εκπομπής. Δεν είχαμε βρεθεί, δεν είχαμε μιλήσει έτσι από κοντά. Και ήρθα σήμερα και νιώθω αυτόν τον χώρο σπίτι μου εδώ. Ότι είναι το σπίτι μου, ότι είναι ο χώρος, τι να πω, ένα στούντιο γνωστό. Ένα στούντιο που με έχει γεμίσει τόσο και τόσα πράγματα που κλάψαμε, που χαρήκαμε, που τραγουδήσαμε και τραγουδούσαμε από μακριά. Έτσι ακριβώς, σήμερα, λοιπόν, έτσι ακριβώς. Εδώ. Ήρθαμε εδώ. Ήρθαμε εδώ, παρακαλώ, χαμηλώστε μας λίγο τη μουσική. Χαμηλώστε μας τη μουσική τώρα. Ναι, θέλω να ακούω μόνο τον Παπα Χρήστο, θέλω να ακούω εδώ, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Σας λέω, είναι μεγάλη χαρά. Δεν φαντάζεστε τι έχει γίνει προηγουμένως στους διαδρόμους εδώ στο ΡΙΚ. Δεν φαντάζεστε. Τι εγκαλιές, τι φωνές. Ότι όλοι όσοι με είδαν μαγκάλια, σαν λες και με ήξεραν από πριν. Βέβαια, αφού είστε μέρος της ζωής σας, τώρα έχετε δεθεί με την Κύπρο μας. Με την Κύπρο μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Αλλά μαζί σας. Ποιο, να καλέσουμε, να καλέσουμε ναι. Τον κύριο Σταύρο. Για το λόγο για τον οποίο ξεκινάει το ταξίδι μου και ο ερχομός μου στην... Βέβαια. Να τον καλέσουμε. Κύριε Σταύρο, παρακαλώ. Καλωσορίσατε, καλωσορίσατε κι εσείς. Λοιπόν, για να μην κάνω λάθος, ελάτε εδώ στον καναπέ να κάτσουμε, ελάτε. Να σας πω ότι μαζί μας είναι ο Σταύρος Σταύρου, είναι πρόεδρος του Κέντρου Δικαίωμα Ελπίδας, που βεβαίως έχουμε πει ότι είναι ο αρχικός λόγος, έτσι, που για τον οποίο βρέθηκα στην Κύπρο. Και βρέθηκα εδώ, Ελπιδάκι μου, γιατί κάνουν πάρα πολύ δουλειά, διότι παλεύουν με τα παιδιά, πραγματικά με ειδικές ανάγκες. Πήγα χθες κατευθείαν από το αεροδρόμιο και τρελάθηκα στις αγκαλιές των παιδιών. Παίξαμε, γελάσαμε, τραγουδήσαμε και λέει ένα κορίτσι, θα ξεκινήσω από αυτό, Σταύρε μου, θα ξεκινήσω από αυτό. Δεν ήθελε στην αρχή να με χαιρετήσει, όχι, δεν θέλω. Λέω, εντάξει, ένα παιδί που παλεύει μέσα του και τι λέει μετά. Εγώ, λέει, ήθελα πρώτα να βαφτώ, να είμαι όμορφη για να δω τον Παπα Χρήστο. Αγάπη μου. Μετά αγκαλιαστήκαμε, μετά φιληθήκαμε, μετά πήγαμε, παίξαμε. Κάνουν μεγάλη προσπάθεια αυτός ο σύλλογος. Είναι μια εκδήλωση που θα την κάνουμε σήμερα το απόγευμα στην Λάρνακα, στο ναό Τιμίου Προδρόμου. Στην αίθουσα, μια αίθουσα που έχει χώρο και ομορφιά. Και δεν είμαι εγώ βέβαια μόνο, θα έχουμε και τραγούδι, θα έχουμε και χαρά. Θα είναι και το Ελπιδάκι που θα μας κάνει την παρουσίαση. Εννοείται θα είναι. Και το θέμα μας είναι ένα θέμα που τα αγαπάω πολύ και το έχουμε πολλές φορές έτσι συζητήσει εδώ στην εκπομπή. Χαρά και ελπίδα μέσα από τη ζωή των Αγίων και τη διδασκαλία των Αγίων της εποχής μας. Διότι, ρε Ελπιδάκι, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι ο κόσμος θέλει από όλους εμάς να ακούει λόγια χαράς, λόγια ελπίδας. Φτάνει ρε, φτάνει η κακομοιριά μας, φτάνει η μιζέρια μας. Φτάνει το να μαυρίζουμε την ψυχή μας. Ας χαιρόμαστε και όλα θα λύνονται μετά. Και ειδικά αυτά τα παιδιά με ένα χαμόγελο σε τρελαίνουν. Τι ωραία που χαμογελούσαν μόλις τα αγκαλιάζαμε. Κύριε Σταύρου, θέλετε να μας πείτε κι εσείς για το Δικαίωμα Ελπίδας. Το Δικαίωμα Ελπίδας είναι ένα σωματείο το οποίο βασικά κέντρο ημέρας, το οποίο απασχολεί παιδιά έφηβους μετά τα 21, τα οποία φεύγουν από τα σχολεία τα δημόσια και δεν έχουν κάπου να πάνε. Υπάρχουν πολλά παιδιά σπίτι, υπάρχουν πολλά παιδιά που τα παίρνουν στα γυροκομεία. Η ομάδα μου στην Λάρνακα δουλέψαμε, εργαστήκαμε σκληρά και χτίσαμε αυτό το οικοδόμημα, το οποίο νοικιάζουμε φυσικά, αλλά το έχουμε κάνει μια ανακαίνιση μεγάλη.
και έρχονται τα παιδιά και απολαμβάνουν από τις 7.30 μέχρι τις 4.00 όλες αυτές τις ώρες διάφορες δραστηριότητες. Τι προϋποθέσεις πρέπει να έχει κάποιος βασικά, για να έρθει στο δικαίωμα ελπίδας? Είναι τα παιδιά τα οποία φεύγουν από τα σχολεία, τα ειδικά. Παραδείγματος χάρη από το ειδικό σχολείο του Αγίου Σπυρίδωνα. Μπορεί να έχουν και σύνδρομο Down, μπορεί να έχουν και αυτιστικά στοιχεία, μπορεί να έχουν συνελληματική προσήλωση, προβλήματα ένταξης στο κοινωνικό σύνολο. Και προσπαθούμε τώρα με τα διάφορα σχέδια. Η έγκριση που έχουμε πάρει είναι για 14 παιδάκια. Τώρα φέτος θα έχουμε 10, που 7 πήγαμε 10. Μπράβο. Και με τη βοήθεια του Πάτερ που θα το ξανά έχουμε ξανά, μπορούμε να πάμε και στα 14 να συμπληρώσουμε τις θέσεις. Άντε, μακάρι, μακάρι, γιατί είναι πολύτιμο το έργο. Η δουλειά πάνω σε αυτά τα παιδιά, ό,τι και αν βοηθήσουμε να προχωρήσουν, είναι κέρδος πολύ μεγάλο για τη ζωή τους. Το ζω και εγώ στη Θεσσαλονίκη που παλεύουμε με παιδιά με ειδικές ανάγκες. Υπάρχει ένα κορίτσι που είχα βγάλει και ένα βιντεάκι αυτές τις μέρες στο μαράκι μας με το χαμόγελό του, που όταν ήρθε ήταν τελείως κατάκητο, δεν μπορούσε να σηκωθεί, δεν μπορούσε να κουνηθεί, σιγά σιγά στο καρότσι, και σήμερα φτάνει, εκτός το ότι τελείωσε το σχολείο, παλεύει τη ζωή, φτάνει να κάνει, να συμμετέχει σε αγώνες καλλιτεχνικής και ρυθμικής γυμναστικής και να πηγαίνει στο εξωτερικό και να παίρνει τη χρυσά μετάλλια. Ένα κορίτσι που ήταν, που δεν μπορούσε να μιλήσει, ένα κορίτσι που ήταν παράλληλο, ένα κορίτσι που ήταν στο καρότσι. Και όμως η θέληση και η δουλειά των γύρω της, μια υπερυπέροχη μαμά που έχει, αλλά και η δουλειά που κάνουν, αυτή η δουλειά έχει προσφορά τεράστια στις οικογένειες των παιδιών, αλλά πρωτίστως στα ίδια τα παιδιά. Γι' αυτό και ήρθα με όλη μου τη χαρά να τη στηρίξω. Και σήμερα θα είμαστε εκεί με όλο το χαμόγελο. Θα είμαστε μια ωραία παρέα σήμερα. Με όλη την τρέλα έχει να γίνει χαμός. Ναι, ελάτε να μην χάσετε το χαμό. Μα τώρα προσκαλείτε τον κόσμο, λέει, να πούμε ότι είναι φουλ. Φουλ, ναι, είναι φουλ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Θα τους βάλουμε και έξω στο δρόμο. Θα τους βάλουμε και έξω, γιατί γίνεται ένας χαμός. Ναι, και η Βασιλική Χατζηδάκη μου, η αγαπημένη, θα είναι μαζί μας τραγούδι. Και βεβαίως εξ Ελλάδος έχει έρθει αποκλειστικά για αυτό το σκοπό και για τον Παπα Χρήστο μας. Ο Παναγιώτης ο Πετράγης, ο οποίος... Ο γνωστός ηθοποιός Ελλαδίτης και τραγουδιστής και ηθοποιός. Είναι επίτιμο μέλος του Δικαιώματος Ελπίδας, του κέντρου μας, και όποτε καλεστεί είναι στη διάθεσή μας. Επίσης να ευχαριστήσω τη Μαρία την Βραστίδη που είναι υπεύθυνη για τις εκδηλώσεις του Κέντρου Ημέρα μας, η οποία ήταν η κοπέλα αυτή, είναι αυτή που μας είπε για τον Παπα Χρήστο, και με συνεργασία μαζί με την Ελπίδα, την οποία την ευχαριστούμε πολύ που μας δέχτηκε και στην εκπομπή, αλλά που είχαμε και αυτήν όλη την ιστορία με τον πάτερ μας, ο οποίος αμέσως, μόλις του το είπαμε, είπε... Θέλω να στείλω και εγώ την αγάπη μου στη Μαρία. Μαρία μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και εγώ για όλα, υπέροχος άνθρωπος η Μαρία. Λοιπόν, Παπα Χρήστο. Παπα Χρήστο μου. Αγάπη μου, καθόλου. Μεγάλη μου η χαρά, δεν φαντάζεστε, δεν φαντάζεστε τι έχει. Όταν, μωρέ, ενώνονται οι χαρές, όταν ενώνεται η τρέλα, όταν ενώνονται οι ομορφιές στις ψυχές μας, τότε ο άνθρωπος δεν είναι παράδεισο. Τι νομίζετε, εμείς ψάχνουμε, τι ψάχνουμε ακριβώς από τη ζωή? Πώς τη ψάχνουμε αυτήν τη ρημάδα τη ζωή να τη φτιάξουμε, γεμίζοντας τα πορτοφόλια? Καμιά χαρά δεν δίνουν σκέτα τα πορτοφόλια. Γεμίζοντας την κοιλιά μας με φαΐ, πάλι δεν δίνει καμιά χαρά. Πότε δίνει χαρά? Όταν μιλάνε οι καρδιές των ανθρώπων. Όταν οι άνθρωποι, ο ένας έχει να πει ένα γλυκό λόγο στον άλλον. Να του δώσει μια, να του δώσει ένα χέρι να πιάσει, να του δώσει μια αγκαλιά να στηριχτεί. Αυτά μας λείπουν σήμερα. Και μας λείπουν, και καταλήγουμε στις απελπισίες, καταλήγουμε στις καταθλίψεις, καταλήγουμε εκεί που η ζωή γίνεται κόλαση. Ενώ έχουμε το δρόμο του παραδείσου και εδώ στη ζωή αυτή, δεν τον ακολουθούμε. Και δεν τον ακολουθούμε το δρόμο του παραδείσου γιατί... Γιατί δεν μας τον έμαθαν, δεν τον καταλάβαμε. Εάν τον καταλάβουμε, θα τρελαθούμε όλοι. Ο Παπαχρήστος, κάποιοι μου το είπανε. Η γιαγιά μου, η δάσκαλή μου, ο Γεροπαΐσιος. Και τώρα μου τον δείχνουν οι φίλοι μου, οι γνωστοί μου. Εγώ
αγάπησα εδώ την Ελπίδα πριν κάτι τη δω από κοντά. Γιατί κατάλαβα ότι έχει ψυχή, έχει καρδιά. Και τι ωραία συνεργασία κάνουμε. Και την Παρασκευή θα έρθω. Εννοείται. Την Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή είμαστε ζωντανά μαζί μέσω Skype βεβαίως, μέσω αυτής της πλατφόρμας. Τώρα θα δούμε τώρα, περνάμαστε εδώ, περνάμαστε ζωντανά. Με αυτό γιατί λέω. Την Παρασκευή, σας θέλω γιατί εδώ. Γιατί την Παρασκευή μετά έχουμε μια άλλη εκδήλωση λοιπόν, στην Ψυχολόφου. Ναι. Λοιπόν, ναι. Θα το πούμε και αυτό, να πάρω το σκονάκι μου, παπά Χρήστο, γιατί δεν θέλω να κάνω λάθος, θέλω να πω ακριβώς. Έτσι πρέπει, αυτά δεν είναι για λάθη. Όχι, όχι, θα στείλουμε τον κόσμο αλλού και εμείς θα είμαστε αλλού. Όχι, βεβαίως. Λοιπόν, να πούμε ότι η εκδήλωση στη Ψυχολόφου, έτσι, με ναι. τις ευλογίες του Μητροπολίτη Ταμασού Ισαΐα, με αφορμή τους εορτασμούς για τα 140 χρόνια από την ανοικοδόμηση του Ναού της Παναγίας Καθολικής Ψυχολόφου. Η ομιλία θα γίνει εντός του λαού και ως εκ τούτου βεβαίως η είσοδος είναι δωρεάν. Θα αρχίσει η ώρα 7. 7 το απόγευμα. 7 το απόγευμα την Παρασκευή. Και όπως σας έχουμε πει, είναι στον ναό της Παναγίας Καθολικής Ψυχολόφου. Και εκεί το θέμα έχει να κάνει με την ενότητα των ανθρώπων. Με το όλοι μαζί έχει να κάνει, γιατί ο Παπαχρήστος πιστεύει ότι το όλοι μαζί οι άνθρωποι μπορούμε να φτιάχνουμε πράγματα. Χώρια ο καθένας μπορεί να κάνει τίποτα. Στο μαζί μπορεί να κάνει τα πάντα. Έτσι μας θέλει και ο Θεός, έτσι μας θέλει η κοινωνία, έτσι μας θέλει η παράδοση των ανθρώπων. Στο μαζί να κάνουμε τα πάντα. Στο μαζί δουλεύει ο Σταύρος στο δικαίωμα ελπίδας στην ομάδα του. Έτσι. Και τους είδα χτες πόσο δυνατό είναι αυτό το μαζί. Έτσι. Μπράβο σε όλους, πραγματικά μπράβο σε όλους. Είναι εθελοντές που μας βοηθούν συνεχώς. Και να πούμε, είναι όλοι εθελοντές και είναι όλες οι υπηρεσίες αυτές που προσφέρει το Δικαίωμα Ελπίδας είναι δωρεάν. Ναι. Είναι δωρεάν για τις οικογένειες αυτές. Έτσι. Ξέρετε, μωρέ, τι σημαίνει δωρεάν. Να δουλεύεις τόσες ώρες με τα παιδιά αυτά, να δουλεύουν τόσα προγράμματα. Μου λέει σήμερα που ερχόμασταν ο Σταύρος, θα τον αποκαλύψω. Τώρα ψάχνω, λέει, ένα πρόγραμμα με τα άλογα να πηγαίνω τα παιδιά στην Υπασία, γιατί μου είπανε και κατάλαβα και ασχολήθηκα ότι με την Υπασία ηρεμάνε αυτά τα παιδιά. Ναι. Ρε εσείς, αυτή είναι προσφορά στην κοινωνία, να δουλεύεις με αυτά τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς, ναι. Όπως το λέτε, παπά Χρήστο. Έχουμε έναν οδηγό, ναι. Ο κύριος Ορθόδοξος, ο οποίος το πρωί παίρνει τα παιδιά, ναι. Και μου λέει κάθε βράδυ, ρε, ό,τι και να έχω, μόλις τους βάλω μες στο αυτοκίνητο, τα ξεχνά όλα. Του λέω, καλά ρε, τα ξεχνά όλα. Αυτοί το να μου κάνουν ένα φραπέ το πρωί, να μου πούν την ιστορία τους, να μου πούν τι κάνεις. Δηλαδή είναι αυτά τα μικρά. Αυτή την αγνότητα ψυχής. Αυτό που λείπει γενικότερα στον κόσμο. Αυτό που το εκλαμβάνεις από αυτά τα παιδάκια. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό μαρτυρούμε, γι' αυτό υποφέρουμε. Ναι. Γιατί χάσαμε τις ομορφιές της καρδιάς μας και της ψυχής μας. Έτσι, όποιος τις κερδίζει έχει ξαναφτιάξει το παράδεισο. Και εγώ έχω σκοπό. Εγώ έχω βρει τον τρόπο μέσα από την τρέλα μου. Με την τρέλα τα φτιάχνω όλα. Με την τρέλα τα φτιάχνω. Και να δείτε τι θα γίνει και στις δύο εκδηλώσεις. Θα την αφήσω την τρέλα μου να φανεί ξεκάθαρα. Από χθες ήρθε ο παπά Χρήστο στην Κύπρο. Και έχετε πάει και για φαγητό σε ταβέρνες. Για πείτε μου, φάγατε κυπριακό φαγητό. Έφαγα και κυπριακά, αλλά θα πω τη μεγαλύτερη μου τρέλα. Τι? Βρήκα και εδώ και πήγα σε ποδοσφαιρικό αγώνα που ήταν και ντέρμπι. Και κέρδισαν αυτοί που με κάλεσαν. Και μου λέει ο πρόεδρος της ανόρθωσης, παπά, από εδώ και πέρα σε όλα τα ντέρμπι θα σε καλούμε στο γήπεδο. Δεν γίνεται να φώσασταν νωρίτερα να πηγαίναμε και στο πουέρ. Και βρήκα ποιον τρελό, βρήκα φίλο μου εδώ από τον Πάο που έπαιζε. Τον Ουάρντα χτες, αγκαλιές, φιλιά, τρελά. Είδατε τι γίνεται. Ναι, βεβαίως, δεν θα μπορούσε να μην πάει στο γήπεδο ο παπά Χρήστος, δεν θα μπορούσε. Ναι. Λοιπόν, και ρωτούσαν να. Όλοι, αυτός δεν είναι ο παπά Πάοκ, αυτός δεν είναι ο παπά Πάοκ, αυτός δεν είναι ο παπά Πάοκ. Τι ωραία που ήταν. Ο παπά Πάοκ είναι εδώ. Είναι εδώ, είναι εδώ μαζί μας, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία. Και την Παρασκευή θα ξανά είμαι εδώ. Και την Παρασκευή εννοείται, εμείς είμαστε και το απόγευμα στην εκδήλωση. Και μετά σύντομα θα ξανάρθω πάλι.
Ναι. Και να πω βεβαίως. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό να φέρω και το γλυκό το οποίο μας έφερε και μας έφτιαξε με τα χεράκια της η μητέρα του κύριου Σταύρου και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάτσε να σηκωθώ για να το φέρω να το δείξω και ευχαριστώ πάρα πολύ από τα χεράκια της μητέρας. Η οικογένεια πήγα για λίγο χθες. Καλόμπραμα. Καλόμπραμα. Ναι. Καλόμπραμα τούτο. Ναι. Ναι. Είναι σαν το ραβανί. Παχρήστο μου. Σαν το ραβανί. Θα το δοκιμάσει απόψε. Τέτοιου τύπου. Θα το δοκιμάσει απόψε. Με έχουν από εκδήλωση σε εκδήλωση, από φαΐ σε φαΐ, από βόλτα σε βόλτα. Εντάξει, τελείωσε. Είναι δυνατόν. Είστε στην Κύπρο τώρα να μην σας πάμε, να μην σας κυκλοφορήσουμε, να μην σας γνωρίσουμε την Κύπρο, τα εδέσματά μας, τη γαστρονομία μας, τον κόσμο μας, τα πάντα μας. Δεν γίνεται. Φανταστείτε δύο μέρες μαζί με τον Παπαχρήστο. Πόση δύναμη μου έχει δώσει. Ναι. Πόση χαρά και πόση ευλογία έχω πάρει μαζί με τον Παπαχρήστο που εγώ δεν τον γνώριζα. Απλώς τον έβλεπα στην εκπομπή. Μακάρι να τον έχει καλά ο Θεός, να του δίνει δύναμη, γιατί βλέπω πόσοι του τηλεφωνούν και πόση δύναμη να αντλούν από τον Παπαχρήστο όλος αυτός ο κόσμος. Έτσι, έτσι. Και είναι πάντα δίπλα στον καθένα. Δόξα τω Θεώ, παιδιά, βρήκα ανθρώπους από τα παιδικά μου χρόνια μέχρι τώρα, οι οποίοι αυτοί μου γεμίζουν την καρδιά, μου γεμίζουν την ψυχή, μου γεμίζουν τη ζωή. Εγώ ένα τους υπόσχομαι όλους. Ό,τι όμορφα έρχεται στην καρδιά μου, δεν θα το κρατάω για μένα. Θα το ξαναχαρίζω στον κόσμο. Γιατί έτσι πάνε οι ομορφιές. Έρχονται, χαρίζονται, ξαναέρχονται, ξαναχαρίζονται, ξαναέρχονται και ξαναχαρίζονται οι ομορφιές. Και τότε φτιάχνουμε παραδείσους πάνω στη γη. Αλλιώς φτιάχνουμε κόλαση και η κόλαση είναι το βάσανο της γης όταν ο άνθρωπος αντί να χαρίζει ομορφιές βάζει ζήλες, βγάζει κακίες, βγάζει εκμετάλλευση, βγάζει φόνους, βγάζει πολέμους τώρα. Τι κακό. Όσο καταστρέφονται κομμάτια της γης, υποφέρουν άνθρωποι, ζορίζονται οικογένειες, διαλύονται τα πάντα. Εμείς να απαντάμε με αγάπη, με χαρά, με ελπίδα και με τρέλα. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, τι λέτε, έχετε δουλειές? Θα πάτε δηλαδή, έχετε να στήσετε την εκδήλωση και όλα αυτά? Ήδη οι εθελοντές έχουν δουλέψει Κυριακή, έχουν στηθεί όλα. Είστε έτοιμοι δηλαδή? Είμαστε έτοιμοι. Θα είμαι και εγώ το απόγευμα εκεί, τελειώνοντας, μέχρι τις 5-5 και μισή που αρχίζει η εκδήλωση, εκεί θα είμαι. Θα είναι και ο Παναγιώτης ο Πετράκης, θα είναι και η Βασιλική Χατζαδάμου με τους άλλους μουσικούς της και επίσης θα είναι και ο πάτερ μας να μας χαρίσει αυτήν την πολύ ωραία ομιλία. Αλλά υποσχέθηκε, ναι, επειδή θα είσαι εσύ πειραγή, υποσχέθηκε αν θελήσει και ο ίδιος να τραγουδήσει. Αλήθεια, αλήθεια, τραγουδάτε? Ναι, όχι τέλεια, το Κυπριακό. Αλλά τραγουδάω με χαρά και με τρέλα και εκεί, όσοι δεν πάει, ναι, τραγουδάω. Θα τραγουδήσουμε τότε. Έναν Κυπριακό. Ένα Κυπριακό, θα μας βοηθήσει η Βασιλική σας. Μπράβο, ναι. Η Βασιλική, γιατί ούτε εγώ το έχω, εγώ δεν το έχω καθόλου, αλλά η Βασιλική... Άμα είναι η Βασιλική, ναι. Ναι, θα βοηθήσει εκεί με το Κυπριακό. Και αν το χορέψουμε κιόλας. Αν το χορέψουμε, ναι, τότε θα είναι ένας χαμός εκεί. Αν το χορέψουμε. Θα είναι όπως τη θύραν 4 στην Ελλάδα. Μ' αρέσει όλα που τα έχετε συνειφασμένα με το ποδόσφαιρο. Ναι, πήγα τώρα πριν έρθω εδώ, στην αυτήν πήγα. Πάω και είναι η μεγάλη αγάπη, εντάξει. Και είναι. Πάω και οι τρελοί που είναι εκεί μέσα, από όπου βόσο. Εκεί να δεις τι γίνεται. Εκεί να δεις τι γίνεται. Και σας περιμένουν κανονικά. Όλοι σας γνωρίζουν βεβαίως εκεί στην Κερκίδα. Καλά, τώρα εντάξει, στον ΠΑΟΚ είμαστε οικογένεια. Οικογένεια τώρα, είστε, φαντάζομαι. Και να βλέπεις, Ελπιδάκι μου, εκείνη την ώρα εκεί, στο ένα λεπτό, στα δύο λεπτά εξομολόγηση. Δηλαδή είναι φοβερό αυτές οι στιγμές. Είναι από αυτές που λες, χάνομαι Θεέ μου, πού είμαι. Να σ' αγκαλιάζει και να κλαίει και να σου λέει 5 πράγματα που τον βασανίζουν. Εκείνη την ώρα, στις κερκίδες, εκεί στο γήπεδο. Στις κερκίδες, έξω από το γήπεδο, μπαίνοντας, βγαίνοντας. Mm-hmm. Εκείνη την ώρα, με μια λατρεία, να σου σταυτεί η αγκαλιά
τακ, 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 έκανα αυτό και αυτό, παπά, πολύ βάρος μέσα μου. Είπε με τη μάνα μου, είτε αδείξε το κορίτσι μου, είτε τη γυναίκα μου, είτε τα παιδιά μου, είτε τον εαυτό μου. Και σου τα λέει μόλι του την καρδιά. Διάβασε μου και την ευχούλα. Και το ακουμπά το χέρι στο κεφάλι και τη διαβάζω την ευχούλα. Και γυρίζω στο Θεό και λέω, Θεέ μου, εδώ είσαι σίγουρα τώρα. Εδώ είσαι σίγουρα. Ξέρω ότι είσαι εδώ. Γιατί αυτά σου αρέσουν, Θεέ μου. Γιατί είμαι σίγουρος ότι όταν βλέπει τέτοιες τσακισμένες ψυχές, γιατί αυτά τα παιδιά εκεί, σε αυτούς τους χώρους, είναι τόσο παραπεταμένα, τόσο απογοητευμένα, τόσο απελπισμένα, που ψάχνουν να βρουν το καλό και δεν το βρίσκουν και βλέπουν μπροστά τους έναν παπά να τα αγκαλιάζει. Πόσο τυχαίρο με αυτήν την αγκαλιά. Πόσο θεωρώ υπέροχο που μου φιλάνε αυτά τα παιδιά το χέρι και το φιλάνε με λατρεία, με αγάπη, με σεβασμό. Και ξεκινάμε μετά γνωριμίες, οι οποίες φτάνουν πολύ βαθιά. Ναι. Να έρθουν την Κυριακή, να έρθουν στον επιτάφιο, να δεις στον επιτάφιο, να το σηκώνουν παιδιά με χίλια τατουάζ, με τα ράστα τους, με αυτά, και να βλέπεις να σηκώνουν τον επιτάφιο και να κλαίνε γιατί σηκώνουν τον επιτάφιο. Ναι. Αυτά τα παιδιά αγαπάει πρωτίστως ο Θεός. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν θα σας αποδεσμεύσω, αν θέλετε να συνεχίσουμε μαζί, θα πάμε μαγειρική, θα πάμε θέματα για τη Eurovision, ό,τι θέλετε, το στούντιο είναι δικό σας, πραγματικά. Ελπιδάκι μας. Πραγματικά. Λοιπόν, μεγάλη μου χαρά και που γνώρισα τον κύριο Σταύρου, βεβαίως. Υπέροχος άνθρωπος, εγώ πραγματικά. Και ένα μεγάλο μπράβο για ό,τι κάνετε. Να είστε καλά. Δεν με ήξερε και τον νιώθω τόσο φίλο μου, που τα πάντα μέσα, μήπως θέλεις αυτό, μήπως θέλεις εκείνο, μήπως θέλεις τσίχλα, μήπως νερό, να σταματήσω εδώ, να σταματήσω και αμάν, δεν έχω μάθει ρε Σταύρε, του λέω, να με υπηρετούν. Όχι, λέει, εμείς αγαπάμε. Και βέβαια η δουλειά μπράβο, που κάνει είναι σας. Μοναδική. Μπράβο. Εμείς ευχαριστούμε που μας εκαλέσετε, που μας εδεχτήκετε, που είσαστε δίπλα μας και που θα είσαστε και το απόγευμα δίπλα μας για να μας παρουσιάσετε την εκδήλωση. Να σας έχει ο Θεός καλά και ελπίζουμε... Έχω συναναστραφεί με πάρα πολλούς δημοσιογράφους και παρουσιαστές. Την καρδιά, την ψυχή και το περιεχόμενο που βρήκα στην Ελπίδα δεν το βρήκα πουθενά αλλού. Τώρα με τα λέτε αυτά. Δεν μιλάει τεχνικά. Δεν μιλάει απλώς για να γίνει μια εκπομπή. Βγάζει ψυχή, βγάζει καρδιά. Και αυτό για μένα είναι μεγαλείο. 2-3 μόνον πέτυχα στην καριέρα μου. Αυτήν που τη χαζή που κάνω στα μέσα ενημέρωσης, να έχουν την ψυχή, την καρδιά και τον τρόπο συμπεριφοράς της Ελπίδας. Εντάξει, φτάνει τώρα, θα συγκινηθώ κι εγώ. Φτάνει. Το αξίζεις. Το αξίζεις. Το αξίζεις. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Καλή αντάμωση το απόγευμα στην εκδήλωση. Το απόγευμα στην εκδήλωση στη Λάρνακα, την Παρασκευή στη Ψιμολόφου, την Παρασκευή το πρωί εδώ. Μην το ξεχνάμε. Ναι. Μην το ξεχνάμε. Και, τώρα που είστε στην Κύπρο, δεν έχουμε Skype. Υπόρχομαι ότι θα ξανάρθω σύντομα. Σύντομα. Τώρα μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θα έρχομαι σύντομα. Να σας πω κάτι, είδατε τι γίνεται εκεί στην κουζίνα. Ναι. Είδατε τι γίνεται. Ναι. Πού ήρθαν τα παιδιά μας. Ναι, βλέπω ομορφιές μεγάλες. Έλατε μαζί, να πάμε. Έλατε, παπά Χρήστο μου. Έλα να δεις τι γίνεται εδώ, έλα να σου γνωρίσω και... Τι κάνεις, αυτούς τους συνεργάτες της εκπομπής. Παναγιώτης, τι αρέσεις. 100%. Ωχ, Θεέ μου. Τι γίνεται, και ωραία παιδιά με ωραία δουλειά. Και πολύ καλά παιδιά. 4 χρόνια είμαστε μαζί, είναι οι ζαχαροπλάστες της καρδιάς μας. Τους βλέπουμε. Πάτε μου, σε είδαμε και την περασμένη φορά όταν είχαμε εκπομπή, Ελπίδα μου. Ναι, έλα λίγο κοντά, μπράβο. Ήταν ο πάτερ στο Skype. Ναι. Και από τότε ακούσαμε ότι θα έρθετε στην εκπομπή. Ναι, είδες, πετύχαμε τη μέρα που είστε και εσείς σήμερα. Παιδιά, τι είναι αυτό, δείτε τι γίνεται, παπά Χρήστο μου εδώ. Κλάμα. Καταρχάς, περίμενε. Εδώ τι έχουμε... είναι αυτά, τι θα φτιάξουμε. Πατέρ μου, εδώ έχουμε παντρέψει την παράδοση με τον μοντερνισμό. Και έχουμε βγάλει ένα αποτέλεσμα πολύ σοβαρό.
Καλά, πολύ σοβαρό. Καταρχάς, ρε, εσείς περιμένετε τώρα, περιμένετε. Εγώ τρελαίνω με τα χρώματα. Και εμείς. Εδώ ναι. Τι είναι αυτό. Και κοιτάξτε τώρα, να κάνω την παρουσίαση. Βεβαίως, βεβαίως. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ τώρα. Εδώ τώρα, τι γίνεται. Πρώτη φορά βλέπω τέτοιο γλυκό, τέτοιο χρώμα. Πω, πω, πω. Λοιπόν. Εντάξει, δεν μ' αρέσει που είναι πράσινο, αλλά εντάξει, το πρέπει. Τώρα το ότι και αυτό, όχι, δεν ήθελα να το σχολιάσω. Το ότι και αυτό. Λοιπόν, την άλλη φορά που θα έρθω, θέλω ένα ασπρόμαυρο. Να σας πω, αυτή είναι παραγγελιά της Χρυστάλλας, να ξέρετε. Ναι, το έχω γνωρίζει πριν λίγο. Το έχετε πληροφορηθεί. Χρυστάλλα, θα φας. Θα φας, εννοείται. Και ο Παπαχρήστος μας θα φάει. Είναι ένας μπακλαβάς red velvet και μπακλαβάς με πιστάτσιο. Τώρα κάνουν αυτές τις διαφοροποιήσεις στα παιδιά. Επειδή είμαι από Γιάννενα, στα Γιάννενα ο μπακλαβάς είναι θρυλικό γλυκό. Βεβαίως. Εκεί το έχουν από παράδοση. Από Γιάννενα είστε, καταγωγή. Ναι. Να και κάτι που δεν ξέρει. Δεν το λοιπόν, ξέρα το μεταξύ, ξέρετε πώς. Η καταγωγή δεν είναι μόνο από Γιάννενα. Η καταγωγή μου είναι νομός Ιωαννίνων από την Κόνιτσα και μεγάλωσα στη γειτονιά του Γέροντα Παΐσιο, εκεί που είναι το πατρικό του σπίτι. Τον γνώρισα και την πίσω πλευρά της οικογένειας. Όχι αυτή που λάμπει μόνο από το Γέροντα Παΐσιο. Πώς μεγάλωσε αυτή η οικογένεια. Με τα ανήψια του Γέροντα Παΐσιο, με τα αδέρφια του Γέροντα Παΐσιο, με την οικογένειά του όλη. Και η Κόνιτσα, ένα κομμάτι από τα φάραστα της Καπαδοκίας, ήρθε εκεί και εγκαταστάθηκε. Μάλιστα. Δηλαδή το χωριό του Γέροντα Παΐσιο είναι εγκατεστημένο στην Κόνιτσα, με αυτούς που μεγάλωσα, με τις διηγήσεις για τον Άγιο Αρσένιο. Και τώρα που βγήκε το έργο αυτό με τον Γέροντα Παΐσιο στο κανάλι Μέγκα, αυτή η ζωή όλων των ανθρώπων μου ήταν γνωστή από πριν και αποτυπώνει την αλήθεια. Να το ξέρετε, αποτυπώνει την αλήθεια. Ό,τι ακούστηκε σε αυτό το έργο, και θα έχω μια συνάντηση με τον σεναριογράφο εδώ, ήρθα στην Κύπρο για να το συναντήσω. Με τον Γιώργο Τσάκα βεβαίως και την Χριστίνα Παυλίδου. Ναι, πολύ, να πολύ, πούμε, πολύ, πολύ. Αυτό μου είναι το υποσιαζεί πάρα πολύ, δεν ξέρω να ακούμε. Είναι, έχετε έναν πολύ πολύ έτσι ωραίο τρόπο που τα λέτε, που πραγματικά και εδώ στο στούντιο, άμα προσεξέ λίγο, όλοι σας βλέπουν και σας παρακολουθούν. Και πιστεύω είναι κάτι αυτό που εκπέμπεται στον κόσμο και αυτό που μας είπατε στο γήπεδο που σας βλέπουν και όπου σας βλέπουν είναι αυτή η αυθεντικότητα και η θετική άβρα που βγάζετε. Είναι κοντά, είναι δίπλα στον άνθρωπο. Και δεν είναι εύκολο να το βγάλουν αυτό μπρος τα έξω όλοι οι ιερείς και πνευματικοί όπως εγώ εσάς. Εγώ μιλάω με την καρδιά μου. Ακριβώς. Όταν πλησιάζω ανθρώπους, κλείνω το μυαλό μου. Και λέω θα πάω να το μιλήσω με την καρδιά. Αδιαφορώντας αν θα με σχολιάσω κιόλας. Δηλαδή εγώ όπου βρεθώ θα αγκαλιάσω. Ακόμα και όταν πήγα να δω τον Πατριάρχη μου λέγαν όλοι Παπαχρήστο τον Πατριάρχη τον αγκαλιάζουν. Σκύβουμε του φυλάμε το χέρι και μέχρι εκεί. Εγώ δεν τον βρήκαμε στο γραφείο, φύγαμε, μας είπαν εκεί ότι μπορεί να έρθει κάποια στιγμή, μπορεί να μην έρθει. Ήμασταν έξω από την εξωτερική πύλη του Πατριαρχείου και πίναμε καφέ απέναντι σε ένα μικρό καφενεδάκι. Έρχεται ο Πατριάρχης, τρέχω εγώ να τον δω, σκύβω να το φιλήσω το χέρι, αλλά δεν του φιλάω το χέρι, κατευθείαν τον αγκαλιάσω. Νιώθει ο Πατριάρχης λίγο αμήχανα, ίσως και λόγω ασφάλειας εκεί, γιατί δεν είναι σε έναν τόπο εύκολο. Και του λέει ο διάκονος του, είναι ο παπαπά. Γυρίζει, τι λες βρε παιδί μου εσύ είσαι και μ' αγκαλιάζει και λέει βγάλτε με μία φωτογραφία με τον Παπαπάου και έχω φωτογραφία με τον Πατριάρχη. Έχουμε δει και αρκετά σας βίντεο η αλήθεια και από μπαλκόνια και από... Την ξέρεις την τρέλα. Από το γήπεδο, βεβαίως. Βεβαίως. Είναι αυτό που ακολουθεί η ψυχή. Τα άλλα όλα είναι... Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε σε ένα πολύ πολύ σύντομο διάλειμμα. Και θα επιστρέψουμε εδώ στη μαγειρική μας. Θα τους χαιρετήσουμε και θα τα ξαναπούμε. Θα τα ξαναπούμε. Το απόγευμα και την Παρασκευή. Ναι. Ναι. Σας αγαπώ.